Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία και ξεκινάμε από το 2004, κύριε Λέκα. Θα τα πάω πολύ γρήγορα για να σταθούμε σε κάποια, να δούμε και τους πίνακες. Έχουμε λοιπόν στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή σαν μερικές μέρες πριν από σήμερα, ισχυρές χιονοπτώσεις που κάλυψαν σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη. Μετά πάμε στις 20-28 έκτου του 2020, όπου είχαμε συνθήκες καύσωνα. Και όλοι... Εδώ είναι το 2007. 2007, δεν πράγματι, το 2007. Το διορθώσατε, δεν το διόρθωσα εγώ, έχετε δίκιο, το 2007, όπου έχουμε αυτό το 45 στην παλαιόχωρα των Χανίων. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Και φτάνουμε στο 18 και 20 Δευτέρου του 2011, όπου είχαμε θυελώδεις νοτιάδες με πολύ υψηλό κυματισμό στα νότια παράκτια. Και παράδοξο σαν γεγονός. Παράδοξο, έτσι, γιατί είχαμε και καταστροφές στο λιμάνι των Σφακίων, αλλά και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Καταγραφές επίσημες αυτές, ναι. Καταγραφές επίσημες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μας έχετε αναφέρει και το τι ακριβώς προξένησαν στην Κρήτη. Στις 30 Δωδεκάτου του 2014 έχουμε ισχυρές βροχές στην Δυτική Κρήτη και πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Κισάμου αλλά και στον Δήμο του Πλατανιά. Η αλήθεια είναι ότι οι δυτικότερες περιοχές της Κρήτης έχουν και πιο έντονα τα φαινόμενα τα πλημμυρικά ή πιο έντονα τις βροχοπτώσεις. Δηλαδή, μέρες που μπορεί στα Χανιά και το Ρέθυμνο να βρέχει αρκετά, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι δεν συμβαίνει αυτό. Βεβαίως, αυτό αποτυπώνεται και στο πράσινο που έχουν οι δύο νομοί και κυρίως η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Πάμε στον επόμενο πίνακα για να δούμε. 7 και 12 πρώτου του 2015 έχουμε ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού, ενώ στις 9 και 11 Δευτέρου του 2015 θυελώδεις βοριάδες με πολύ υψηλό κυματισμό στα βόρεια παράκτια και καταστροφές στις προβλήπτες στο παλιό λιμάνι των Χανίων και του Ρεθύμνου. Η αλήθεια είναι ότι το λιμάνι του Ρεθύμνου συχνά πυκνά κάθε χρόνο, το βλέπουμε ως εικόνα να πλημμυρίζει. Πάμε στο τότε όμως ξυλώθηκαν όλα τα πλακόστρωτα, τότε, δηλαδή, πράγματι, αν το θυμάστε. Και είχαν φτάσει μέχρι μέσα στην παλιά πόλη τα νερά της θάλασσας, θύμιζαν Βενετία. Πάμε στις 7 και 9 του 2017, ισχυρές χιονοπτώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη και αυτή ίσως είναι και η πιο, θα το πω έτσι λαϊκά, καραμπινάτη κακοκαιρία όσον αφορά τις χιονοπτώσεις και σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε μία φωτογραφία από δορυφόρο για το πώς ήταν η Κρήτη εκείνο το διήμερο. Ουσιαστικά είχε σκεπαστεί εντελώς από το χιόνι και είναι αυτή η φωτογραφία και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Λέκα. Γιατί τέτοια ποσότητα χιονιού, ένας μετεωρολόγος που την καταγράφει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Είναι μια πρωτόγνωρη φωτογραφία αυτή. Ακριβώς. Βλέπουμε χιονοπτώσεις οι οποίες καλύπτουν και το νότιο τμήμα του νησιού. Δηλαδή, βλέπετε νότια στην πεδιάδα της Μεσαράς. Είναι χιονοπτώσεις αυτές. Γιατί δεξιά είναι λίγο νεφώσεις ως επιτοπλίστων, δεν φαίνεται απόλυτα. Αλλά βλέπετε τη Γραμβούσα, τα Χανιά, όλο το Ηράκλειο, σχεδόν όλο καλυμμένο το Ηράκλειο και προς τον Άγιο, προς τον Ομό Λασιθίου. Τεράστιες ποσότητες του χιονιού από βορρά μέχρι νότο. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό γιατί βλέπουμε ότι φτάνουν μέχρι τις παράκτιες ζώνες, πραγματικά στην παράκτια ζώνη να έχει πέσει το χιόνι. Δηλαδή τέτοια εικόνα χιονιού του 17, δηλαδή δεν την είχαμε το 14 σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ακραίες χιονοπτώσεις οι οποίες πραγματικά έχουν συμβεί στο νησί μας. Μάλιστα. Θα αφήνουμε την κακοκαιρία του 17 που όλοι τη θυμόμαστε και πάμε στις 36 έως 2 Εβδόμου. Το θυμάμαι και αυτό είναι η ίδια χρονιά γιατί ενώ είχαμε μία πολύ δυνατή κακοκαιρία τον Ιανουάριο πάμε τους καλοκαιρινούς μήνες σε ένα τετραήμερο με παρατεταμένους καύσωνες. Και έχουμε αυτό το 44 στη Μεσαρά, θυμάμαι μάλιστα στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, το θερμόμετρο στις 2 το μεσημέρι να έχει ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λέκα, τότε είχαμε και νοτιάδες που έκαναν ακόμα πιο έντονη τη δυσφορία. Θα σας γελάσω, τους ανέμους δεν θυμάμαι, αλλά μου φαίνεται παράδοξο να ήταν νοτιάς, γιατί είναι Ιούνιος μήνας. Και έπειτα το 44 της Μεσαράς δικαιολογείται απόλυτα με βοριά. Βεβαίως. Γιατί έρχεται από θάλασσα ο αέρας 42 βαθμοί. Ναι, λογικά το Ηράκλειο
είναι δίπλα στη θάλασσα, άρα έρχεται πιο δροσερός αέρας, αλλά αυτός καθώς διατρέχει όλη τη στεριά μέχρι να φτάσει στη Μεσαρά, παίρνει ακόμα υψηλότερα ποσοστά θερμότητας, συμπιέζεται ίσως και λίγο, γιατί είναι και λίγο καταβάτης προς τη Μεσαρά, και είναι απόλυτα λογικό το να δούμε τους 44 ή μπορεί να βλέπαμε και σε άλλες περιοχές ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Απλά είναι αυτές που καταγράφονται από το δίκτυο των σταθμών που έχουμε διαθέσιμο. Και πάμε 21 Πέμπτου του 2019, νομίζω ότι και αυτήν την κακοκαιρία που έχει να κάνει με αφρικανική σκόνη, τη θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά η ορατότητα είχε περιοριστεί. Θυμάμαι τότε ότι εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, αν ψάξουμε στο αρχείο, ίσως να έχουμε και εικόνα Δημήτρη Φραγιαδουλάκη, που η πόλη είχε εξαφανιστεί από τη βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται εκεί στα 150 με 200 μέτρα υψόμετρο. Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο που και τότε είχαμε μιλήσει τηλεοπτικά, ήταν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κρήτης, γιατί βλέπουμε και την εικόνα, βλέπουμε εικόνα που έχει τραβηχτεί, κύριε Λέκα, από την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, που ουσιαστικά το Ηράκλειο έχει εξαφανιστεί. Εδώ βλέπουμε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, που ήταν μια ημέρα με αρκετές πτήσεις, που είχε δημιουργήσει και δυσκολίες. Δηλαδή, από την ανατολική προς τη δυτική πλευρά, το κτίριο του αεροσταθμού δεν φαινόταν και βλέπουμε εικόνες και από τους μεγάλους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Η ορατότητα σχεδόν περιορισμένη, σχεδόν μηδενική. Ακριβώς, αλλά όπως σας είπα, ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να το δούμε και στο Λονδίνο, για παράδειγμα, και να μην είναι ατμοσφαιρική ρύπαση, να είναι ακριβώς η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τις περιοχές αυτές. Και να πω ότι βλέπουμε εικόνες και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Αν δεν κάνω λάθος, τότε το πρόβλημα ήταν λίγο πιο έντονο στην πόλη του Ηρακλείου. Ακριβώς, στην πόλη του Ηρακλείου. Γενικά η Ανατολική Κρήτη το βίωσε πολύ πιο έντονα, λόγω ακριβώς και των νοτιάδων αλλά και της μεταφοράς που ευνοήθηκε σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Αφήνουμε λοιπόν την αφρικανική σκόνη και πάμε στην 13 και 17 Φεβρουαρίου. Βλέπω ότι ο Φεβρουάριος έχει την τιμητική του όσον αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της τελευταίας 20 ετίας. Συνήθως ο Μάρτιος μας εκπλήκτησε, αλλά εδώ ανατρέπεται ότι ο πιο δύσκολος μήνας της τελευταίας 20 ετίας όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα είναι ο Φλεβάρης και όχι ο Μάρτιος. Και έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη. Και βεβαίως πάμε μετά στις 6 Τετάρτου του 19, όπου έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, κύριε Λέκα, στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε ναι, και τις εικόνες, από τον Κερίτη. Είχαν προηγηθεί του Κερίτη, ναι, γιατί ήταν 23 με 26 Δευτέρου του Κερίτη. Ήταν τρεις κακοκαιρίες. Η προηγούμενη, αυτή που αναφέρεται τώρα, που πέφτει η γέφυρα του Κερίτη, και δύο μήνες μετά, παραλίγο, να πέσει και η επόμενη γέφυρα στο νομό Λασιθίου, νότια προς την Ιερά Πέτρα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την κακοκαιρία της Μεσαράς τον Δεκέμβριο του 2019, όπου χάθηκαν τέσσερις άνθρωποι, μια ολόκληρη οικογένεια, και λίγες ημέρες μετά και ένας ακόμα πολίτης στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Είναι από αυτές τις κακοκαιρίες που πραγματικά είχαν παγώσει ολόκληρη την χώρα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις 19 και 23 δεκάτου του 20 πρόσφατο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Ανατολικό Ηράκλειο και τον Καρτερό. Θέλω να σας πω, κύριε Λέκα, ότι επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην Κρήτη TV είχαμε έκτακτα δελτία με αυτό το μέγεθος των καταστροφών, που ακόμα και τώρα, αν κανείς επισκεφθεί περιοχές όπως τη Χερσόνησο, την Ανάληψη, θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν επουλωθεί οι πληγές αυτής της κακοκαιρίας. Πάμε στις 9 και 11 Δεκάτου του 2020 με τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις σημαντικές ζημιές στους δήμους Χερσονήσου, Ηρακλείου, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου. Τότε οι δύο μεσαίοι νομοί της Κρήτης χτυπήθηκαν περισσότερο. Θα τολμήσω να πω ότι από όλες αυτές τις περιοχές ο Δήμος της Χερσονήσου πήρε και το μεγαλύτερο τίμημα, και βλέπουμε εικόνες από αυτήν την κακοκαιρία, κύριε Λέκα. Είναι από την γέφυρα της Καλλιθέας εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, που πραγματικά είχαν ακινητοποιηθεί τα πάντα. Ναι, ναι, και να σας πω ότι αν θα δείτε και στην προηγούμενη κακοκαιρία που σας έβαλα το 19 αλλά και του 20, προηγήθηκε μία κακοκαιρία η οποία σαν να μας έδινε το στίγμα, και ακολουθεί μία εβδομάδα μετά, όπως και στη συγκεκριμένη που δείχνεται τώρα, μία εβδομάδα μετά ακολουθεί η μεγαλύτερη κακοκαιρία, η οποία βρήκε τα εδάφη να είναι κορεσμένα,
Γιατί, ξέρετε, δεν είναι και τυχαίο το πώς συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν βρίσκει το έδαφος κορεσμένο και δεν μπορεί να πάρει άλλο, αρχίζουν οι κατολιστήσεις, αρχίζει η έντονη απορροή, η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων υδάτων και προκαλείται αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή η φύση, σαν να θέλει να προειδοποιήσει εν πρώτης και μετά θα φέρει το μεγάλο χτύπημα, στο οποίο δυστυχώς δεν έχουμε πάρει το μήνυμά μας.